Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές του Radio Web TV Κολοσσός από τις συχνότητες του Αιγαίου φυσικά στην εκπομπή Έλλην άνθρωποι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Αργυρού. Όπως πάντα στην εκπομπή μας συναντάμε συνέλληνες, υποψήφιους βουλευτές και πολίτες που ασχολούνται με τα κοινά. Και σήμερα έχουμε ένα υποψήφιο βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευση από τον νομό Κυκλάδων, τον κύριο Ιωάννη Κουνάδη, με τον οποίο θα μιλήσουμε ουσιαστικότερα γιατί όλα αυτά που βιώνουμε, εννοώ στην πολιτική βούληση που επικρατεί. Κύριε Κουνάδη, καλώς ορίσατε στις συχνότητές μας. Καλησπέρα κύριε Αργυρού, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Τιμή μας να είστε κοντά μας, κύριε Κουνάδη. Μπορούμε να περάσουμε άμεσα στα ερωτήματα, αλλά προηγουμένως θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί συστρατεύεστε με την Ελλήνων Συνέλευση και λίγα λόγια για το ποιόν σας. Ποιος είστε? Λοιπόν, καταρχάς συστρατεύω με την Ελλήνων Συνέλευση διότι ύστερα από πολλά χρόνια κατάλαβα ότι υπάρχει ένας πολιτικός φορέας που ανήκει στην Ελλάδα, που ανήκει στο ελληνικό έθνος και που θέλει να ενώσει τους Έλληνες και όχι να τους διαιρέσει, να τους διχάσει και να τους εξοντώσει. Για πρώτη φορά κατεβαίνω ως υποψήφιος βουλευτής Κυκλάδων, αλλά πρωτίστως, επειδή είμαι από οικογένεια που είχα πατέρα που ασχολούνταν με τα κοινά, ήταν πρόεδρος εδώ στο χωριό μου το 1974 στο 1984, είχα κάποιες, αν θέλετε, κλίσεις προς την πολιτική και έτσι αποφάσισα σιγά σιγά μαζί με άλλες τρεις φορές που κατέβηκα υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εδώ στο νησί μας, αλλά και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Έφτασε η ώρα που σκέφτηκα τώρα με τον πολιτικό φορέα του έθνους των Ελλήνων να ανεβώ λίγο προς το ελληνικό στοιχείο και να προσπαθήσω να ενώσω τους Έλληνες ως υποψήφιος βουλευτής. Μάλιστα. Κύριε Κουνάδη, και δύο λόγια για το επαγγελματικό σας χώρο. Με τι ασχολείστε? Ασχολούμαι από μικρό παιδί, θα έλεγα, με τον τουρισμό, ως υπάλληλος και στη συνέχεια ως ελεύθερος επαγγελματίας. Πολύ ωραία. Στο κυρίως ερώτημα και τη συνάντησή μας σήμερα, πώς αποδομείτε την πολιτική βούληση ή την πολιτική κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια? Η πολιτική κατάσταση τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι είναι δίχως βούληση, εντελώς άβουλη όμως, και αποδομείται ότι δεν έχει κάποιο στοιχείο που να είναι υπέρ του πολίτη. Είναι συνεχώς εχθρική απέναντι στους πολίτες, εχθρική απέναντι στο ίδιο το κράτος. Και εκεί είναι που εστιάζουμε εμείς και θέλουμε να επαναφέρουμε κάπως τα πράγματα, ενώνοντας τους Έλληνες στην Ελλήνων Συνέλευση, για να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία και την ελευθερία των πολιτών, την αξιοκρατία και όλα που είναι προς το καλό του γενικά του πληθυσμού. Σαφώς, υπάρχουν προβληματισμοί τεράστιοι που μπορούμε να αναφέρουμε. Θα ήθελα να μας δώσετε 2-3 δείγματα για αυτά που βιώνουμε. Τι παρατηρείτε? Παρατηρούμε ότι το έθνος είναι αυτό που όταν ενώνεται σταματάνε όλα τα δεινά για τον πολίτη. Όταν όμως υπάρχουν κόμματα τα οποία ενώ υποτίθεται ότι είναι διαφορετικά λειτουργούν όλα εναντίον του πολίτη και με το ίδιο σχέδιο, εκεί πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει από μόνος του, να αφήσει τους φόβους του και να πάρει το θάρρος να αλλάξει ρότα και να πάει προς το σωστό δρόμο, προς την αλήθεια, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την αξιοκρατία και ό,τι έχει να κάνει με αλήθεια. Γιατί είναι κατά την άποψή σας εχθρικά κατά του πολίτη αυτά τα κόμματα που μέχρι τώρα κυβερνήσαμε? Τι τους οδηγεί ή με ποιο τρόπο οδηγούν αυτή την κατάσταση?
θεωρώ πως λειτουργούν εναντίον του πολίτη, γιατί έχουν ένα πολύ παλιωμοδίτικο πολιτικό σύστημα λειτουργίας, το οποίο αν θέλετε δυναστεύουν, και όχι μόνο δυναστεύουν, αλλά λειτουργούν με φορολογική πολιτική, κάτι που δεν είναι τόσο δημοκρατικό όσο θα έπρεπε, τη στιγμή που το κάθε κράτος και το κάθε έθνος έχει τόσο πλούτο και τόσα χρήματα που μπορούν να λειτουργήσουν και να βοηθήσουν τον κόσμο, είτε στην ανέλυξή του είτε στο σωστό δρόμο. Λειτουργούν μια φορολογική πολιτική, φοροκλοπή θα έλεγα, την οποία κάνουν και τον κόσμο μετά να συμπεριφέρεται το ίδιο και γίνεται στο τέλος όλο μαζί αυτό το συνοθήλευμα ένα διαλυμένο κράτος, ένα σάπιο κράτος, το οποίο διαιωνίζεται και βλέπουμε και τις αυτοκτονίες, βλέπουμε και τους αυτόχειρες, βλέπουμε και όλα τα δεινά που συμβαίνουν γύρω μας, που είναι προϊόντα της πολύ άσχημης πολιτικής κατάστασης που βιώνουν οι πολίτες. Δηλαδή, ενώ το νομικό πρόσωπο σε όλο το πολιτικό σύστημα το δίνουν οι πολίτες και πρέπει να λειτουργήσει ανταποδοτικά υπέρ αυτών, λειτουργεί τελείως εχθρικά και έναντι των πολιτών. Σαφώς. Κύριε Κουνάβη, γιατί κάποιος επιλέγει την Ελλήνων Συνέλευση, για να φύγουμε λίγο και από την αποδόμηση και να πάμε και σε αυτό που ουσιαστικά είστε εδώ, προτείνετε κάτι προς τους πολίτες. Γιατί κάποιος επιλέγει την Ελλήνων Συνέλευση? Η Ελλήνων Συνέλευση είναι κάτι το διαφορετικό από αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Κάτι το αληθινό και κάτι το δημιουργικό. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι η ένωση του έθνους, είναι η ένωση των Ελλήνων, η ένωση των πολιτών. Είναι η ένωση της συλλογικότητας. Δηλαδή, όταν μάθουμε να φύγουμε από το εγώ και να πάμε στο εμείς και να λειτουργήσουμε ομαδικά, τότε θα είναι προς όφελος όλων των πολιτών και γενικότερα όλου του κράτους. Οπότε ο μοναδικός πολιτικός φορέας που μπορεί αυτή τη στιγμή να υλοποιήσει αυτό το πράγμα είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Γιατί έχει και πλούτο, έχει και χρήμα, έχει και γνώση, έχει και πολλά πράγματα τα οποία τα άλλα κόμματα κομματιάζουν τον κόσμο και τον διαιρούν και δεν μπορεί να τα γνωρίζει. Είναι δηλαδή απελευθέρωση των πολιτών από κάποια, αν θέλετε, άσχημα πολιτικά, άσχημες πολιτικές που ανήκουν στο μεσαίωνα. Σαφώς, είναι πλέον προφανές οι κατάστασεις που επικρατούν και στην πολιτική και από άλλες περιπτώσεις που βλέπουμε καθημερινά και τον τρόπο που ακόμα εργάζονται, υποτίθεται υπέρ μας για αυτό το θέμα της πανδημίας, βλέπουμε ότι τελικά κάπου κολλάει όλο γενικότερα. Θα ήθελα μόνο να επισημάνετε και τα όπλα της Ελλήνων Συνέλευσης. Ποια είναι? Τα όπλα της Ελλήνων Συνέλευσης είναι, αν θέλετε, πάρα πολλά σε σχέση με την κατάσταση που βιώνει ο κόσμος. Δηλαδή είναι πρώτα τα οικονομικά που έφερε ο αρχηγός, ο κύριος Αρτέμης Όρας. Είναι τα 600 δισεκατομμύρια. Είναι τα 2,33 για τους Δήμους για 49.000 έργα την επόμενη μέρα. Αλλά γενικότερα είναι το φως και η γνώση που έδωσε στον κόσμο ώστε να δει και κάτι το διαφορετικό, ότι δεν είναι και τα πράγματα όπως μας τα έχουν φυτέψει εδώ και 2-2.500 χρόνια, ότι πρέπει ο κόσμος, ας πούμε, μεταξύ μας να σκοτωνόμαστε και η ζωή σου, η ζωή μου. Είναι διαφορετικά. Είναι η συλλογικότητα που πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα για να λειτουργήσει σωστά. Και όχι προς το διέρη και βασίλευε που είναι το πολιτικό κατεστημένο γενικότερα. Κύριε Κουράδη, να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που αφιερώσατε στη συζήτησή μας για σήμερα ως πρώτη φορά. Θα έχουμε σύντομα σίγουρα ευκαιρία να μπούμε πιο βαθιά σε κυρίως θέματα που αφορούν και αυτά που βιώνουμε, αλλά και περισσότερο να δούμε πάλι αναλυτικότερα ποιες είναι όντως οι πλατφόρμες απελευθέρωσης μέσω της Ελλήνων Συνέλευσης. Θα ήθελα πριν κλείσουμε να σας δώσω ξανά το λόγο και να απευθυνθείτε κι εσείς προς τους συμπολίτες μας με το δικό σας μήνυμα και να τους πείτε επίσης πού μπορούν να σας βρουν αφού ενδιαφέρονται.
Το μήνυμα που θέλω να δώσω στους πολίτες σήμερα είναι να σκεφτούν καλά από εδώ και πέρα πού θα δίνουν την ψήφο τους, γιατί διαρκεί στον χρόνο 4 χρόνια, που σημαίνει ότι για 4 χρόνια είναι μια ολόκληρη ζωή για κάποιους και πρέπει από εδώ και πέρα να συνταχθούν και να ενωθούν με το έθνος, με την αλήθεια, με την πραγματικότητα, με τη γνώση, για να σταματήσει αυτή η καταδυνάστευση που τους έχει διαλύσει, τους έχει εξοντώσει, τους έχει διαιρέσει και τους έχει εγκλωβισμένους σε αυτό το συνεχόμενο σύστημα που δεν αποσκοπεί πουθενά, δεν βγαίνει σε κανένα καλό για κανένα. Οπότε θα έλεγα ότι πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί, να ξεκινήσει χωρίς φόβο να ψάχνει κάτι το διαφορετικό και να προχωρήσει προς την ανέλυξή του για να βρει το σωστό δρόμο. Έτσι θα λειτουργήσει και η δημοκρατία και όλα τα και η ελευθερία και κάθε τι καλό για τον πολίτη, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει με το υπάρχον πολιτικό κατεστημένο. Σαφώς όλα είναι λοιπόν στο χέρι μας. Η γνώση είναι εδώ και πρέπει απλά να τη μεταλαμπαδεύσουμε έτσι ώστε το φως να περάσει από άνθρωπο σε άνθρωπο και να καλύψει όλες τις ψυχές πάνω σε όλο τον πλανήτη. Κύριε Κουνάρη, να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση. Μέχρι την επόμενη φορά, δίκιο υπόλοιπο. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς βράδυ. Αγαπητοί τηλεθεατές, ήταν μια σύντομη συνάντηση με τον κύριο Κουνάδη Ιωάννη, υποψήφιο βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευσης από τον νομό Κυκλάδων. Συζητήσαμε ουσιαστικότερα απλά θέματα ή μάλλον τα πιο επίκαιρα και δώσαμε με απλό λόγο τι συμβαίνει στις μέρες μας και μπορούμε μέσα από αυτή τη μικρή συζήτηση να καταλάβουμε ποιοι ευθύνονται και πώς μπορούμε από τη συλλογικότητά μας να προχωρήσουμε ανελιχτικά. Δίκιο υπόλοιπο και σε εσάς. Μέχρι την επόμενη φορά. Καλό σας βράδυ. Μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος. Οι ολότητες, ισοπολιτεία, ισοδυναμία, ελευθερία. Τώρα έχεις στα χέρια σου μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος που ο δημιουργός του με σοφία και απόλυτη ακρίβεια στην αποδεικτική του στοιχειοθέτηση απευθύνει με μεγαλοπρέπεια προς κάθε άνθρωπο που θέλει να αναδειχθεί σε πραγματικό πολίτη, μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας τι σημαίνει και πώς δομείται η πολιτεία των πολιτών με τις υπεριδιότητες και αρχές της ισοπολιτείας, της ισοδυναμίας, της ελευθερίας και της αρετής. Οι ολότητες. Ισοπολιτεία, ισοδυναμία. Όλος ο πλανήτης μιλάει για ελευθερία, αλλά κανένας δεν μας είπε ποτέ την αλήθεια και την έννοια της πραγματικής ελευθερίας. Ήρθε η ώρα, σε αυτό το ελάνιο έπος, όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν πλήρως την ελευθερία τους. Παράγγειλε τώρα 216-898-10 και 690-99-69-698. Ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com.